σε σχέση με το νομοσχέδιο. Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων που στηρίζουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, έχετε ένα πρόβλημα. Έχετε ένα πολιτικό πρόβλημα. Όσο και αν προσπαθείτε να το κρύψετε πίσω από κορώνες για τις ιστορικές στιγμές και τις ιστορικές ευθύνες ή κάτω από τις λογικές για τις ευρείες συνενέσεις που πρέπει να υπάρξουν και ούτω καθεξής. Ποιο είναι αυτό το πρόβλημα που έχετε? Το πρόβλημα είναι το πώς θα εξηγήσετε στον ελληνικό λαό το πού οδηγεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Το πώς θα εξηγήσετε στον ελληνικό λαό, ακόμη και σε δικούς σας ψηφοφόρους που συμφωνούν με την κριτική που κάνει το ΚΚΕ, το πώς είναι δυνατόν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κανένα δεσμό με τη χώρα, οι οποίοι θα επηρεάζουν τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις χωρίς να έχουν κανέναν αντίκτυπο από αυτή την επιλογή τους, το πώς είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται στις διευκολύνσεις που δίνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Πώς φαίνεται αυτό το πρόβλημα που έχετε? Και φάνηκε κατά τη γνώμη μου όλες αυτές τις μέρες και στην Ολομέλεια και στην Επιτροπή. Το γεγονός ότι απέναντι στα ερωτήματα και τα επιχειρήματα που θέτει το ΚΚΕ απαντάτε με λαφροχειρίες, απαντάτε με διαστρέβλωση, απαντάτε με μισές αλήθειες, που οι μισές αλήθειες είναι ένα ολόκληρο ψέμα, ή απαντάτε με σύγκριση ανώμοιων καταστάσεων. Το πιο χαρακτηριστικό είναι αυτό που έκανε στην ομιλία του ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Στασούλας. Δεν είναι παρόν εδώ να τα ακούσει. Τι είπε ο κύριος Στασούλας? Αναφέρθηκε στην ψήφο των αποδήμων το 1862. Αυτό που δεν είπε όμως είναι για ποιο λόγο μετά, ενώ το 1862 ήταν ακόμη σε μια πορεία διαμόρφωσης του ελληνικού κράτους, για ποιο λόγο μετά καταργήθηκε η ψήφος των αποδήμων. Αναφέρθηκε επίσης στην πρόταση νόμου που έκανε το ΚΚΕ, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, το 1978, και αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν τότε να προτείνατε αυτό που σήμερα έρχεται να νομοθετήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχήν, ιστορία δεν είναι απλά η γνώση και η παράθεση γεγονότων. Ιστορία είναι να μπορείς να εξηγείς τα συγκεκριμένα γεγονότα και το πλαίσιο, το κοινωνικό και το πολιτικό πλαίσιο που αυτά τα γεγονότα λαμβάνουν χώρα. Τι υπήρχε το 1978, κύριοι της κυβέρνησης? Τι υπήρχε το 1978? Υπήρχαν οι καραβιές των μεταναστών της δεκαετίας του 50, του 60 και του 70 και μια διαδικασία που ήταν σε εξέλιξη. Η μεγάλη πλειοψηφία τώρα, το brain drain συμπεριλαμβάνεται, κύριε Τσιάρα, στα κριτήρια που έθετε ο νόμος του 19. Όλο το brain drain. Και αν δεν το πιστεύετε, ρωτήστε τον κύριο Θεοδωρικάκο που κάθεται δίπλα σας να σας το επιβεβαίωσει. Επιβεβαιώνε, όλοι συμπεριλαμβάνονται. Κάτω από 30 χρονών, σχεδόν αυτόματα εντάσσονται στους εκλογικούς καταλόγους. Μπορείτε να σας το επιβεβαιώσει και ο κύριος Θεοδωρικάκος. Το 1978 λοιπόν υπήρχε αυτό. Υπήρχανε, η μεγάλη πλειοψηφία ήτανε μετανάστες πρώτης, το πολύ δεύτερης γενιάς, που οι δεσμοί τους με τη χώρα ήτανε σχεδόν αυταπόδεικτοι. Δεν χρειαζόταν να θεσπιστεί κάποιο περαιτέρω κριτήριο για να επιβεβαιωθεί αυτός ο δεσμός. Βλέπετε λοιπόν που οδηγούν οι ανιστόρητες δίθεν ιστορικές συγκρίσεις. Λοιπόν, παρακάτω. Τι έλεγε η πρόταση νόμου? Ανέφερε ενδεικτικά και ως συγκεκριμένες κατηγορίες. Σπουδαστές, συμπεριλαμβάνονται όλοι οι σπουδαστές, Έλληνες μετανάστες που αναφέρθηκα πριν και ναυτεργάτες. Γιατί τότε ακόμη δεν είχε θεσπιστεί το δικαίωμα ψήφου των χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων ναυτεργατών. Και πάμε τώρα στο ερώτημα, κύριε Λιβάνη, από την ανάποδη. Μας θέσατε το ερώτημα γιατί το 78 κάνατε αυτό και τώρα κάνετε κάτι άλλο. Και σας εξήγησα. Η ίδια λογική που είχαμε το 78 και έφερε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, με την ίδια λογική των δεσμών, σήμερα απορρίπτουμε το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης. Πάμε όμως στο ανάποδο.
Η Νέα Δημοκρατία, γιατί το 1978 απέρριψε την πρόταση νόμου του ΚΚΕ και σήμερα φέρνει ένα άλλο νομοσχέδιο, όπου βάζει κριτήρια συμπεριλαμβάνοντας ανθρώπους χωρίς κανένα δεσμό. Γιατί, αυτό που είπαμε πριν, γιατί αντιμετωπίζετε αυτούς τους ανθρώπους ως σκουκιά. Τότε, το 1978, δεν θέλατε ψηφοφόρους με υπαρκτούς δεσμούς, με γνώση, με ενημέρωση της ελληνικής πραγματικότητας. Ενώ τώρα σας βολεύει αυτή η κατάσταση. Και γι' αυτό το 1978 δεν ψηφίσατε την πρόταση νόμου του ΚΚΕ και τη θυμηθήκατε μετά από 50 χρόνια, όταν έχουν αλλάξει εντελώς οι κοινωνικές και οι οικονομικές συνθήκες. Να λοιπόν η υποκρισία σας. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ένα δεύτερο ζήτημα. Τι λέτε μονότονα όλες αυτές τις μέρες? Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Οι εκλογικοί κατάλογοι όπως είναι θα παραμείνουν. Εμείς διευκολύνουμε μόνο όσους είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Σοβαρά? Τι κρύβεται στην όλη διαδικασία? Κρύβεται ότι το ποιος θα εγγραφεί και θα ψηφίσει τελικά στους εκλογικούς καταλόγους κρίνεται από τρεις παράγοντες. Δίκαιο ηθαγένειας, το δίκαιο του αίματος που μπορούν να μπουν μέχρι τρίτης, τέταρτης γενιάς μετανάστες, πάρα πολλά εκατομμύρια. Εκλογική νομοθεσία, που είναι αυτόματη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ σε άλλες χώρες δεν ισχύει αυτό, και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν κριτήρια, εσείς λέτε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κριτήρια. Να λοιπόν πώς διευρύνονται οι εκλογικοί κατάλογοι. Και αυτό που πασχίζατε να κάνετε τόσες μέρες, ήρθε χθες ο κύριος Μητσοτάκης και σας άδειασε μεγαλοπρεπώς. Τι λέγατε τόσες μέρες? Εμείς δεν διευρύνουμε το εκλογικό σώμα. Και ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης χθες και λέει: επιλέξει, είναι ένα νομοσχέδιο που θα διευρύνει το εκλογικό σώμα. Μεγαλοπρεπές άδειασμα. Μεγαλοπρεπές. Τρίτο και τελευταίο που δεν απαντάτε. Εντάξει, λοιπόν. Τρίτο και τελευταίο που δεν απαντάτε. Η πρακτική των άλλων χωρών. Η πρακτική των άλλων χωρών. Αναφέρθηκε πριν ο κύριος Λιβάνιος. Υπάρχουν, λέει, πολλά μοντέλα. Υπάρχουν μοντέλα που ψηφίζουν οι πάντες χωρίς κανένα περιορισμό και υπάρχουν και μοντέλα που θέτουν κριτήρια με μία κλιμάκωση, με μία αυστηρότητα κτλ. Και εμείς, λέει, επιλέγουμε το συγκεκριμένο μοντέλο. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Ναι. Μα το ερώτημα δεν είναι ποιο μοντέλο επιλέγουμε. Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο επιλέγουμε διαφορετικό μοντέλο από αυτό που επιλέγουν κράτη με ίδιο προφίλ αποδήμων με την Ελλάδα. Δεν αναφερόμαστε στην Ελβετία. Δεν αναφερόμαστε, ξέρω εγώ, στη Δανία, που και εκεί υπάρχουν περιορισμοί. Σε χώρες ομοειδείς με την Ελλάδα, που υπάρχει μεγάλος αριθμός αποδήμων, μπαίνουν κριτήρια. Μπαίνουν κριτήρια, γιατί διαβλέπουν κάποιους κινδύνους. Και μάλιστα σε ορισμένες χώρες, όπως είναι η Ιρλανδία και το Ισραήλ, αυτά τα κριτήρια είναι πάρα πολύ αυστηρά, μέχρι απαγόρευσης. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε κάνει ως κόμμα κατάχρηση του χρόνου. Λίγο την ανοχή σας, τελειώνουμε. Και η απάντηση του κυρίου Λιβάνιου ήταν: το ξανασκέφτονται τώρα και τα ρέστα. Να λοιπόν, αυτά είναι τα ερωτήματα που δεν απαντάτε. Εμείς λοιπόν, για να τελειώνω, αυτά τα ζητήματα θα αναδείξουμε στον ελληνικό λαό και ξαναλέω και στους δικούς σας ψηφοφόρους, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, και του ΠΑΣΟΚ που κάνει κριτική αλλά το ψηφίζει ως συνήθως, και των άλλων κομμάτων που στηρίζουν το σχέδιο νόμου. Θα τα αναδείξουμε αυτά τα ζητήματα στο ελληνικό λαό, που οδηγούν και στους απόδημους που με την πολιτική σας εσείς τους αντιμετωπίζετε ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Γιατί το αν κάποιος είναι πολίτης δεύτερης κατηγορίας δεν κρίνεται μόνο από ένα τυπικό πολιτικό δικαίωμα, κρίνεται από τις συνθήκες ζωής, από τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Και αυτό ισχύει και για τους απόδημους, αλλά και για όσους ζουν στο εσωτερικό. Ευχαριστώ.